Άντε να δοκιμάσουμε και καμιά μπότα σε λίγο, γιατί τώρα καθόμουν και τις χαζεύω και εκτός από αυτές που είδα ότι έχουμε να δώσουμε δώρα, βλέπω και άλλες που έχουν πολύ, έτσι, πολύ, πολύ τραβηχτικό, έτσι, ενδιαφέρον. Για να δούμε. Νάξου, σήμερα μην το ξεχνάτε, αμέσως μετά τη μαγειρική, σήμερα ο Χριστόφορος Πέσκιας από το αγαπημένο μας στέκι Πίμποξ στην Κηφισιά, στην κουζίνα μας ολοταχώς για να μας φτιάξει μια πολύ, 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 πολύ συνταγή φαχίτας, δικιά του, με χοιρινό και κάτι, και χαμός, εγώ και ο Θοδωρής σε λίγο βοηθεί. Τώρα όμως ήρθε ο κρυμμένος θησαυρός. Κάποιος τον βρήκε και ο Τέρι το έμαθε και ήρθε να μας τα πει τα νέα. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θα δούμε την ζωή του μέσα σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο ονομάζεται Mel Fisher και είναι ο πιο πετυχημένος κυνηγός θησαυρών. Γιατί έχει βρει και άλλους. Αυτό που κυνηγάνε πάρα πολύ, ο Fisher το έκανε πραγματικότητα, τάχθηκε σε αυτό το γεγονός από τα 10 του χρόνια, μεγάλωσε σε μια περιοχή που δεν έχει θάλασσα στην Ινδιάνα, αλλά ο ίδιος διάβαζε βιβλία και είχε εντρυφήσει πάρα πολύ μέσα στην ιστορία των πειρατών, ψάχνοντας τη Λία. Από τα 10 του λοιπόν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, έφτασε κάποια στιγμή να βρει έναν άλλο παλαιότερο κυνηγό θησαυρών και να πάνε στην περιοχή της Φλόριντα για να ψάξουν υποθαλάσσια, να βρουν δύο γαλέρες ισπανικές του 1622. Βρήκαν με κάποιο τρόπο τους χάρτες. Αυτός έκανε το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα. Ακριβώς. Αυτό που θέλουμε όλοι, παιδιά. Ακριβώς. Αλλά το έκανε για τα λεφτά. Όχι, το έκανε, δεν ήξερε αν θα βρει ποτέ. Ήτανε, έλεγε πάντα ότι θέλω να βρω ένα θησαυρό πειρατών για να αποδείξω ότι όλα αυτά που λέγονται και γράφονται είναι πραγματικότητα. Βρήκε λοιπόν το θησαυρό ο Mel Fisher το 1985. Θεωρείται αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος του είδους. Οι εικόνες είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες, διότι τα ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει από το Discovery, από το History και από άλλα κανάλια για τη ζωή του με υποθαλάσσια πλάνα είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Σήμερα βεβαίως ο άνθρωπος αυτός δεν ζει, τα παιδιά του συνεχίζουν το έργο του, διότι υπάρχει ένα μουσείο εκεί που φαίνονται όλα αυτά που βρήκε. Ράβδι χρυσού, χρυσά αντικείμενα, πάρα πολλά αντικείμενα πειρατών, κλεμμένα από το Ισπανικό Βασιλικό Ναυτικό στις δύο γαλέρες, στην Ατόσα και στη Μαργαρίτα, που βρέθηκαν στη Φλόριντα. Mel Fisher. Ο Αμερικανός μηχανικός Mel Fisher αγάπησε παράφορα τη θάλασσα και αυτή τον αντάμυψε με έναν αμύθιτο θησαυρό του 1600 από το βυθό της Καραϊβικής. Τον έκανε τον πιο επιτυχημένο κυνηγό θησαυρών με μια ζωή για χολιγουντιανό σενάριο. Στην πολιτεία της Ινδιάνα, όπου γεννήθηκε το 1922, δεν υπήρχε θάλασσα. Από μικρό παιδί όμως τη λάτρεψε και τη γνώρισε μέσα από τα βιβλία. Ήταν τόση λακτάρα του για περιπέτεια που στα 11 του είχε ήδη διαβάσει δεκάδες βιβλία για τη θάλασσα, τα ταξίδια τους πειρατές και τη Λία τους. Είχε ήδη φτιάξει χειροποίητη στολή δίτη. Από τόσο μικρός είχε αποφασίσει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτόν ακριβώς το σκοπό, στο να ανακαλύψει χαμένους θησαυρούς πειρατών. Το απίστευτο είναι ότι τα κατάφερε τον Ιούλιο του 1985, όταν βρήκε τμήμα του πολύτιμου φορτίου του Ατότσα, μιας ισπανικής γαλέρας που μετέφερε αμύθιτα πλούτη από τον νέο κόσμο στην Ευρώπη. Όταν ενηλικιώθηκε ο Fisher σπούδασε μηχανικός και υπηρέτησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετακόμισε στην Καλιφόρνια όπου άνοιξε ένα από τα πρώτα καταστήματα με καταδυτικά είδη. Παντρεύτηκε μια γυναίκα που είχε την ίδια αγάπη για το υγρό στοιχείο και μάλιστα η Άγγελα ήταν από τις πρώτες Αμερικανίδες που έμαθαν να καταδύονται και έσπασε πολλά ρεκόρ συνεχούς παραμονής κάτω από το νερό. Η κοινή τους επιχείρηση γνώρισε εμπορική επιτυχία, αλλά ο Mel αποφάσισε να επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες. Το 1962 γνώρισε ένα κυνηγό θησαυρών στη Φλόριντα που έψαχνε να βρει τα ναυάγια ενός ισπανικού στόλου που βυθίστηκε κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα κοντά στις ακτές. Αρχικά ο Fisher βοηθούσε τον παλιό κυνηγό θησαυρών ως μηχανικός και μάλιστα τον προμήθευσε με αρκετές ευρεσιτεχνίες που διευκόλυναν πολύ την έρευνα στο βυθό. Παρά τις συνδυασμένες προσπάθειες των δυο τους, οι συνεχείς τυφώνες στα επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα και οι ελλιπείς χάρτες δεν τους επέτρεψαν να έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Έτσι ο Fisher το 69 αποφάσισε να εστιάσει τις προσπάθειές του στο πλοίο Ατότσα που είχε βυθιστεί μαζί με το πλοίο Μαργκερίτα κοντά στη Φλόριντα το μακρινό 1622. Ο Mel Fisher όχι μόνο χρειάστηκε δεκαετίες υπομονετικής έρευνας και άπειρες ώρες κάτω από το νερό, αλλά έπρεπε να αντιμετωπίσει νομικά και το Αμερικανικό κράτος που ζητούσε μερτικό από ό,τι έβρισκε ο κυνηγός θησαυρών. Η
Η επιμονή του ανταμείφθηκε μετά από 11 χρόνια όταν ανακάλυψε για πρώτη φορά χρυσά νομίσματα που προέρχονταν από το φορτίο της φρεγάτας Μαργαρίτα. Δεν σταμάτησε όμως να ψάχνει και έτσι βρήκε στο βυθό το φορτίο των πειρατών του Ατότσα. Τις επόμενες εβδομάδες ανελκύστηκε ένας αμύθιτος θησαυρός από χρυσά και ασημένια νομίσματα, πλάκες χρυσού και αργύρου, κοσμήματα και πολύτιμους λίθους. Το όνειρό του πραγματοποιήθηκε αλλά πλήρωσε μεγάλο τίμημα καθώς έχασε έναν από τους τρεις γιους του σε μία από τις βουτιές στο βυθό της Καραϊβικής. Το όνομα του Φίσερ έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, ταυτίστηκε με το πείσμα και ο ίδιος ήταν πια ζάπλουτος. Πέθανε το 1998 στα 76 του και τα παιδιά του σήμερα συνεχίζουν την επικερδή του δραστηριότητα, καθώς ένα μεγάλο μέρος του φορτίου των δύο πλοίων δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Εκατοντάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος στις υποθαλάσσιες έρευνες, πληρώνοντας αδρά την εταιρεία του Φίσερ. Η ζωή του έγινε θέμα ντοκιμαντέρ ενώ υπάρχει στη Φλόριντα μουσείο που φέρει το όνομά του και στεγάζει πολλά από τα ευρήματά του. Ερασιτέχνες δίτες που έχουν πάρει μέρος στο κυνήγι του θησαυρού φεύγουν με αναμνηστικά όπως νομίσματα και άλλα πράγματα που είναι εδώ και εκατοντάδες χρόνια στο βυθό και το κυνήγι του θησαυρού συνεχίζεται. Ωραία. Και μια και μιλάγαμε για χαμένους θησαυρούς, πάμε να μιλήσουμε για κάτι τελείως διαφορετικό, που βέβαια πάει και αυτό. Με ένα χάρτη, σε ένα χάρτη βασίζεται. Διαδικτυακό χάρτη. Κοίτα, είναι από τις ιστορίες που δεν μπορείς πραγματικά να τις πιστέψεις, αλλά έρχεσαι σε μια στιγμή να πεις ότι τελικά το διαδίκτυο, μεταξύ πολλών καλών και κακών που έχει, έχει και αυτό το οποίο προσφέρει η Google με τους χάρτες της. Mm. Δηλαδή να μπορέσει να εντοπίσεις πολύ εύκολα και γρήγορα στην άλλη άκρη του κόσμου αυτό που ψάχνεις. Ο συγκεκριμένος κύριος, ο Σαρού, πριν από 27 χρόνια και ενώ ήταν 5 ετών, χάθηκε ενώ ζητιάνευε με τον αδερφό του στις σιδηροδρομικές γραμμές στην Καλκούτα, στην Ινδία. Μιλάμε για μια αχανή περιοχή όπου χάνονται περίπου 14 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο. Πόσο? 14 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο χάνονται στην Ινδία. Τρομερή ιστορία. Ο Σαρού λοιπόν αποκοιμήθηκε μέσα σε ένα τρένο και ταξίδεψε 1500 χιλιόμετρα μακριά. Χάθηκε. Όταν το βρήκε η αστυνομία, δεν μπορούσε να πει το επίθετό του διότι δεν το ήξερε, όπως και το όνομα του χωριού του. Έλεγε μόνο τα μικρά ονόματα των γονέων. Για ένα χρόνο έμεινε στην πρόνοια, σε κτίριο της πρόνοιας και μετά δόθηκε για υιοθεσία. Δύο Αυστραλοί που είχαν πάει στην Ινδία για δουλειές ζήτησαν να τον υιοθετήσουν γιατί ήταν πολύ αγαπητό και πολύ έξυπνο παιδάκι και το πήραν μαζί τους. Στην Αυστραλία ο άνθρωπος αυτός σπούδασε, μεγάλωσε, έψαχνε πάντα όμως γιατί ήξερε από πολύ μικρός ότι δεν είναι αυτοί οι πραγματικοί του γονείς, να βρει τους γονείς του. 10 χρόνια κάθε βράδυ έμπαινε στο Google και έψαχνε το χάρτη της Ινδίας, θυμόμενος μόνο ελάχιστα πράγματα, ένα συντριβάνι, μια γέφυρα, μια πλατεία στο χωριό και κατάφερε ο άνθρωπος αυτός να βρει από το χάρτη το σπίτι που είχε γεννηθεί. Πήρε τους γονείς του, έφτασε στην Ινδία ταξιδεύοντας και εκεί εντόπισε την μητέρα του. Δύο του αδελφές, τα ανήψια του, αλλά όχι τον αδελφό με τον οποίο είχε χαθεί τότε στα τρένα γιατί το παιδάκι είχε βρεθεί νεκρό. Είχε σκοτωθεί από τα τρένα. Μία φανταστική ιστορία που ήδη κυκλοφόρησε σε ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο του Σαρού και σύντομα αναμένεται να γίνει και ταινία όπως τουλάχιστον λέει ο ίδιος. Αρέσει που το Slam Dog λέγανε ότι είναι υπερβολή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία ιστορία στην Ινδία τέτοια. Απίστευτο. Αλλά 14 εκατομμύρια. Πολλά παιδιά. Η ιστορία του Ινδοαυστραλού Σάρου Μπρίρλεϊ θα μπορούσε θαυμάσια να αποτελέσει θέμα κινηματογραφικής ταινίας. Έχασε τα ίχνη της οικογένειάς του στην Ινδία όταν ήταν 5 ετών για να τα ξαναβρει 26 χρόνια αργότερα χάρη στο πρόγραμμα Google Earth. Του είχε γίνει έμονη ιδέα εκείνος ο σιδηροδρομικός σταθμός κοντά στο μικρό φτωχικό χωριό του που ήταν η τελευταία εικόνα του πριν χαθεί. Έτσι για ένα ακόμη βράδυ στα τέλη Μαρτίου του 2011 έκατσε και πάλι μπροστά στον υπολογιστή ενώ οι φίλοι του Λίζα ήταν ξαπλωμένοι. Μελετώντας προσεκτικά για μία ακόμη φορά το χάρτη κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στην Καλκούτα θυμήθηκε την περιοχή όπου έπαιζε μικρός. Το 1986 ο Σάρου ήταν 5 ετών όταν έφυγε με τον 9χρονο αδελφό του για να ζητιανέψουν στα τρένα της περιοχής τους. Εξαντλημένος από την κούραση αποκοιμήθηκε και όταν ξύπνησε δεν βρήκε πουθενά τον αδελφό του. Χάθηκε αναζητώντας τον καθώς δεν ήξερε το όνομα του χωριού του ούτε καν το επίθετο της οικογένειάς του. Ανέβηκε σε πολλά τρένα ελπίζοντας ότι πλησιάζει στο σπίτι του και έφτασε στην Καλκούτα έχοντας διανύσει περισσότερα από 1500 χιλιόμετρα.
Ο πατέρας του είχε εγκαταλείψει την οικογένεια και η μητέρα του Κάμλα ήταν εργάτρια σε εργοτάξια. Τα τρία αδέλφια, 5, 9 και 10 ετών, είχαν μάθει να τα βγάζουν πέρα ζητιανεύοντας χωρίς να πηγαίνουν σχολείο. Όταν ο πεντάχρονος αποκοιμήθηκε στο βαγόνι και ξύπνησε, ήταν ήδη πάρα πολύ μακριά από το σπίτι του. Επέζησε στους δρόμους της Καλκούτας μόνος του για μήνες. Το 1987 τον βρήκε η αστυνομία, ανακηρύχθηκε χαμένο παιδί αγνώστων στοιχείων και μεταφέρθηκε σε ίδρυμα. Μία μη κυβερνητική οργάνωση τον πρόσθεσε στη λίστα για υιοθέτηση και από εκεί τον υιοθέτησε ένα ζευγάρι Αυστραλών που τον πήρε μαζί του στην Τασμανία. Ο Τζον και η Σου Μπρίρλεϊ θα μπορούσαν να έχουν δικά τους παιδιά. Όμως όταν έμαθαν ότι 14 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 10 ετών στην Ινδία πέθαιναν από ασθένειες ή την πείνα, αποφάσισαν να υιοθετήσουν το Σάρου που πέταξε για Αυστραλία. Μουσική 26 χρόνια αργότερα, πτυχιούχος και ενσωματωμένος στην Αυστραλιανή κοινωνία, ο Σάρου θέλησε να βρει τις ρίζες του. Άνοιξε το πρόγραμμα της Google και έβαλε τον Κέρσορα στην Ινδία. Θυμόταν μόνο ένα σιδηροδρομικό σταθμό, ένα φράγμα με καταράκτη, ένα συντριβάνι και μια μεγάλη γέφυρα μαζί με ένα μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα. Όταν είδε την απεραντοσύνη της Ινδίας απογοητεύτηκε και τα παράτησε, όμως 3 χρόνια αργότερα προσπάθησε και πάλι. Πολλαπλασίασε τις ώρες που είχε μείνει κοιμισμένο στο τρένο με την ταχύτητα των τρένων της εποχής και περιόρισε τη ζώνη έρευνα σε ένα κύκλο διαμέτρου 1.200 χιλιόμετρων και έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ερευνών τα κατάφερε. Ακολουθώντας τις σιδηροτροχές μέσω των δορυφορικών εικόνων, έπεσε πάνω σε μια γέφυρα κοντά σε ένα εργοστάσιο στην όχθη ενός ποταμού, ακριβώς εκεί όπου είχε χάσει τον αδελφό του. Στο τέλος βρήκε το χωριό του, τον Κανές Ταλάι, εντοπίζοντας ένα συντριβάνι στο οποίο είχε τραυματιστεί 26 χρόνια νωρίτερα, κάτι που θυμόταν πολύ καλά. Στην Ινδία έφτασε το 2012 και μόλις πήγε στο χωριό στάθηκε μπροστά από ένα σπίτι φτιαγμένο από λάσπη με σκεπή από τσίγκο. Αυτό ήταν το πατρικό του. Χωρίς να πει κουβέντα, μια γυναίκα, η βιολογική μητέρα του, πλησίασε και τον αγκάλιασε. Ο Σάρου ξαναβρήκε τη μικρή αδελφή του Σεκίλα, τον αδελφό του Κούλου και 4 ανήψια. Το πτώμα του μεγάλου αδελφού του Γκούντου είχε βρεθεί ένα μήνα μετά την εξαφάνισή του στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ο 32χρονος έμεινε 11 μέρες κοντά τους, υποσχέθηκε να τους στέλνει κάθε μήνα 100 δολάρια και ξαναέφυγε για την Αυστραλία. Σύμφωνα με το BBC, οι παραγωγοί ταινιών έχουν ήδη ενδιαφερθεί για την απίστευτη ιστορία, ενώ ήδη κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο A Long Way Back. Τρομερή. Ωραία ιστορία, βέβαια. Κάνε να δείχνουμε και το σενάριο. Τώρα πριν φύγω να πάω κουζίνα, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Μήπως διαβάσατε όλοι, όπως διάβασα και εγώ παντού σε όλα τα site και έμεινα. Εμβρόντικη, βεβαίως. Βεβαίως. Παραιτήθηκε ο Πέτρος Μπούτος από το Μέγκα. Κοίταξε, Λένη, όλα τα site όπως είπες πολύ καλά το γράφουνε. Το Μέγκα δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε και έχει διαψεύσει τίποτα. Mm-hmm. Μιλάμε για τον Πέτρο Μπούτο που είναι, δεν ξέρουμε ακόμα σίγουρα με ανακοίνωση, ο μακροβιότερος διευθυντής προγράμματος σε ιδιωτικό κανάλι. 15 χρόνια. 15 ολόκληρα χρόνια στο τιμόνι. Καρκίνος. Όχι, συγγνώμη, ρωτάνε τι ζώδιο είναι. Καρκινάκι. 15 ολόκληρα χρόνια στο τιμόνι του Μέγκα. Με τεράστιες επιτυχίες και αποτυχίες. Πολλοί είπανε, διαβάσαμε το καλό. Να δεις, μέσα, όταν υπάρχουν 13 χρόνια πορείας, δεν γίνεται. Υπάρχουν μόνο επιτυχίες. Ούτε μόνο αποτυχίες. Δεν παίζει αυτό. Αυτό που σημαίνει όμως είναι η συνολική εικόνα. Η συνολική εικόνα, έχεις απόλυτο δίκιο. Ένας επιτυχημένος λοιπόν διευθυντής. Υπερεπιτυχημένος, να φανταστούμε ότι ήταν γύρω στα 30 όταν ανέλαβε τη διεύθυνση προγράμματος. Εγώ θα σου πω ότι όταν ήμουνα στο Μέγκα πριν 20 χρόνια, ο Πέτρος Μπούτος ήταν εκεί, σε άλλη θέση. Δεν θυμάμαι τώρα που ήταν στον προγραμματισμό, ήταν στο ξένο πρόγραμμα, δεν θυμάμαι. Τώρα σου λέω. Και αυτός πολύ νέος τότε, δηλαδή δεν μεγάλος. Ο Πέτρος πρέπει να είναι με το ζόρι 45. Ναι. Πάντως παρότι δεν το είχε επιβεβαιώσει το κανάλι, ο Τζον Καλημέρης έγραψε στο Twitter σχετικά με το, αυτό το θέμα. Ο Πέτρος σύνδεσε το όνομά του με τη χρυσή περίοδο για το Μέγκα. Τέλος εποχής, αλλά είμαι σίγουρος, αρχή μιας άλλης. Σαφέστατα. Και κάποιος οπότε που είναι επιτυχημένος δεν τελειώνει. Και να πούμε ότι ο Τζόνι ήταν ο προκάτοχός του στο Μέγκα. Ναι. Δηλαδή φεύγοντας ο Τζόνι Καλημέρης πήγε ο Πέτρος Μπούτος εκεί. Στη θέση αυτή εννοείται. Σας είπαμε εκεί ήταν. Νομίζω έφυγε κάποιο διάστημα από το Μέγκα, νομίζω, ο Πέτρος Μπούτος. Δεν είμαι σίγουρη, με επιφύλαξε το λέω, καμιά διετία και μετά επέστρεψε ως Γενικός Διευθυντής προγράμματος. Και τώρα ακούγονται και λέγονται πολλά. Πολλά διαβάσαμε και το καλοκαίρι, ότι είναι σε άσχημη θέση λόγω της αποχώρησης Λιάγκας Κορδά.
Ότι διαβάζαμε. Ότι δηλαδή το χρεώθηκε. Ότι το χρεώθηκε. Αυτά διαβάζαμε. Τώρα εμείς δεν είμαστε το Μέγκα για να ξέρουμε, αλλά κοίταξε, αυτά που διαβάζαμε όταν ήταν. Όταν επιλέγεις ότι... ανθρώπους για το ψυχαγωγικό σου. Ναι, 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 όχι. Χρεώθηκε το γεγονός ότι ενώ συνεργαζόταν 3 χρόνια με τον Λιάκα και τη Σκορδά και ενώ είχαν κάνει κάποιες συζητήσεις, δεν τους είχε αυτό που λέμε δέσει. Δεν τους είχε κλειδώσει, ναι. Και ξαφνικά όλοι και οι άνθρωποι που βλέπουν τηλεόραση αλλά και το Μέγκα φαντάζομαι. Μήνα... Ναι, αλλά όχι να φανταστούμε ότι δεν ήθελε ένα δίδυμο επιτυχημένο. Όχι, ίσα, όχι, ίσα, άλλο, άλλο είπα. Προφανώς και άλλο, είπα. Άλλο ίσα, και... μπορεί και αυτούν τα χέρια να ήταν λίγο δεμένα. Αυτό λέω. Δεν τους ήθελε. Εννοείται. Μπορεί να μην μπορούσε να το κάνει. Μπράβο, σαφέστατα και τους ήθελε, αλλά αυτό που χρεώθηκε είναι γιατί δεν έγινε. Να μπορεί να μην μπορούσε όπως λες. Μπορεί. Δεν το ξέρω, παιδί μου. Εγώ δεν έχω καμία σχέση και επαφή με το Μέγκα και δεν γνωρίζω ούτε κανένα. Αυτό είναι και λίγο παράλογο. Φαντάζεσαι να παίρνει κάποιος 10 ευρώ και να του πει ότι σε θέλω με 2. Σε παρακαλώ, μήνε. Θέλω να το χειριστώ. Ο άλλος πώς θα μιλήσει. Δεν είναι λέμε μόνο ένα... αυτό. Δεν είναι μόνο ρε, παιδί αυτό. Μου, λέμε ένα παράδειγμα. Είναι σαν να σου λένε όμως γιατί με 2 δεν μπόρεσες. Γιατί δεν γίνεται μερικές φορές με 2. Δεν ξέρεις τις συνθήκες που έγινε. Το χρεώνεται εκείνος λογοθέτης. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο λόγος. Όχι ότι το ξέρω και εγώ πάλι σου λέω έναν δεν λόγο που εσύ θέλεις, αλλά δεν μπορείς. Είναι σαν να λέμε, έχω την πρόθεση, αλλά παίζουμε τιμές. Το θέμα όμως είναι, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει γίνει και μπορεί να μην μάθουμε και δεν έχει και τόσο σημασία. Βεβαίως. Ότι ο Πέτρος Μπούτος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη μυθοπλασία, στα σύριαλ. Και επειδή τη μία φορά που τον είχα συναντήσει και κάναμε συνέντευξη, στη μισή συνέντευξη μου μίλαγε για τα αμερικάνικα σύριαλ, τα οποία τα βλέπει όλα από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τελευταίο. Το μεγάλο του όνειρο και ο καημός είναι γιατί στην Ελλάδα εκ των συνθήκων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Αυτά είναι τα οποία θαυμάζει. Οι εκπομπές, τα πρωινά, τα σοου κλπ. Είναι τα αναγκαστικά κομμάτια ενός σταθμού και που πολλές φορές βέβαια του δίνουν και τηλεθέαση αλλά και έσοδα. Τα σύριαλ είναι αυτά που λαχταράει. Και τα σύριαλ και πριν από το δελτίο του Μέγκα. Ακριβώς, έφτιαξε το LinkedIn με τα σύριαλ σαν τα μυστικά της ΕΔΕΜ, τα κλεμμένα όνειρα, η Βέρα στο δεξί, όλα αυτά είναι τα μέρα σαπουνόπερες. Να πούμε ότι εμπιστεύτηκε τον Γιώργο Καπουτζίδη με τις Σαββατογεννημένες, τότε που ο Καπουτζίδης δεν ήταν γνωστός, ήταν απολύτως άγνωστος. Αλλά τον εμπιστεύτηκε και έκανε μια τεράστια επιτυχία και μετά βέβαια με το παραπέντε. Και με το παραπέντε. Και βεβαίως ότι του βγήκε και το στοίχημα με τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φέη Σκορδά. Γιατί εντάξει, ναι, με λέμε τώρα αν έπαιξε ρόλο η αποχώρησή τους, αλλά όταν πήγε η Φέη Σκορδά στο πρωινό να συνοδέψει τον Γιώργο Λιάγκα, που ούτως ή άλλως τον είχαν νομίζω στο δυναμικό τους. Κατηγορήθηκε ότι ίσως θέλει να μπει στο παιχνίδι της πιο ελαφριάς θεματολογίας. Παρ' όλα αυτά τους πίστεψε και αυτό που βγήκε ήταν πάρα πολύ στο προφίλ του Μέγκα. Και εσύ αν είσαι στο κανάλι, ένα πρωινό, τον πίστευες, δεν θυμάσαι στο πρωινό. Που έβαλε διαφορετικά πρόσωπα. Και τον Αρναούτο. Η διεύθυνσή του έγινε αυτό. Και του Μπακοδήμου Σερβουλογλώμου. Ναι, απλά είχε πει. Ούτως, δεν θυμάμαι. Αυτό είναι πολύ παλιό. Το 99 φύγανε από τον Αντένα. Ήμασταν στον Αντένα ακόμα, ναι. Το θυμάστε. Ναι. Ακόμα η συντάκτρια ήταν η Ζήνα σε εμάς. Δηλαδή φαντάζομαι πόσο παλιό είναι. Αυτό... Δεν νομίζω ότι το πρόλαβε αυτό ο Μπούτος. Αυτή είναι από 14-15 χρόνια πάντως. Πάντως, σημασία έχει, είχε πει στη συνέντευξή του σχετικά με αυτό ότι ο Φώτης και η Μαρία και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για δικούς τους λέει προσωπικούς λόγους είχε πει, δεν θέλανε οι ίδιοι να κάνουν κουβέντα, σχολιασμό. Και έτσι λοιπόν καταλάβαινα, θα το βρω ακριβώς να σας το πω, καταλάβαινε ο ίδιος ότι η κοινωνία ασχολείται με πράγματα τα οποία το Μέγκα δεν τα αγγίζει καν, δεν τα κουμπάει. Και γι' αυτό έβαλε τον Γιώργο και την Φέη σε αυτό το νευραλγικό σημείο, για να μπορούν να συζητάνε θέματα που αφορούν όλους μας. Και η πλάκα είναι ότι τώρα ο Γιώργος και η Φέη, από ό,τι διαβάζουμε, θα τον βρουν πάλι μπροστά τους, γιατί διαβάζουμε ότι θα πάει στον Αντένα. Καλά, δεν το ξέρεις. Κάτσε ρε, ακόμα δεν έχει πει το Μέγκα τι λέει αυτό. Μα ναι, διαβάζουμε όμως, εδώ λένε ρε εσύ Ελένη, και τι θα κάνει στον Αντένα. Στο Ζάπιτ γράφουν ότι. Για τον τομέα τον ξέρω. Επειδή γράφτηκε χθες ότι θα πάει στη θέση του Γιάννη Λάτσιου. Στο Ζάπιτ που έχει έγκυρο ρεπορτάζ, λέει ότι ο Γιάννης Λάτσιος θα παραμείνει διευθυντής προγράμματος στον Αντένα και ο Πέτρος Μπούτος θα εργαστεί σε τηλεοπτικές επιχειρήσεις του ομίλου εκτός Ελλάδας. Ναι, δεν ξέρεις. Πού έχει, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Έχει ανοίξει κανάλια στο εξωτερικό ο Αντένα. Ναι, θα μπορούσε άνετα ο Μπούτος να είναι. Ρουμανία, Σερβία. Σχετικά με αυτό με τη Φέη λέει λοιπόν εδώ, ότι φαντάζομαι πως μερικά χρόνια πίσω. Ο Πέτρος Μπούτος, σε μια παλαιότερη συνέντευξη που έχει δώσει. Φαντάζομαι πως μερικά χρόνια πίσω η σκέψη να αναλάβει την πρωινή ζώνη του Μέγκα μια κοπέλα που μέχρι χθες παρουσίαζε μεσημεριανή εκπομπή θα ήταν αδιανόητη. Προφανώς σηματοδοτεί μια στροφή για το κανάλι με την έννοια ότι θα αγγίζουμε θεματολογία τηλεοπτικού, δημοσιογραφικού και κοσμικού ρεπορτάζ την οποία κακώς αγνοούσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
όλος ο κόσμος αυτά συζητάει. Κοίτα, γι' αυτό που ονομάζουμε water cooler effect, ας πούμε, τι συζητάμε στο ψύκτη ουσιαστικά, αυτό λέει. Και το λένε οι Αμερικάνοι αυτό κυρίως. Στα διαλύματα στις υπηρεσίες και στα. Πώς το λένε, ναι. Πηγαίνουν εκεί για να πιούν νερό στο ψύκτη. Και εκεί κάνουν την κουβεντούλα. Έτσι λέγεται. Του κομμωτηρίου, ας το πούμε λίγο εδώ. Τι λένε οι άνθρωποι όταν χαλαρώνουν, ας το πούμε. Πάντως, έχει σημασία σαν επιτυχία προσωπική δική του αυτό, γιατί ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο και καλά και για τη Φέικη, για τον Γιώργο και για το πρωινό που υπάρχει τώρα στο Μέγκα, από το οποίο εκείνος αποχωρεί. Δηλαδή τελικά εδραιώθηκε αυτό το μοτίβο το οποίο εκείνος είδε ότι θα δουλέψει. Εντάξει, το πρωινό είναι η κυρία Κατραβά που είναι πολύ, πολύ πάνω. Ναι. Σαφέστατα και έπαιξε ρόλο και για τον Πέτρο Κωστόπουλο και τον Πέτρο Κωστόπουλο. Ναι, γιατί ο Πέτρος Κωστόπουλος που συζητήθηκε και που το παλεύει μια χαρά ήταν φαντάζομαι δική του. Ναι, και σίγουρα ήταν δική του ιδέα ή επιτυχία ή τέλος πάντων. Απόλυτα για το Μέγκα. Πάντως είναι πολύ περίεργο να δω πραγματικά τι σημαίνει αυτό και αν είναι όντως ισχύει η παραίτηση και βεβαίως ποιο θα είναι το επόμενο βήμα ενός ανθρώπου που είναι πολύ δυναμικός και πολύ δυνατός στη δουλειά του. Πολύ πετυχημένος.